Αδέρφια μου, δόξα στον Κύριό μας. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Κολοσσαείς επιστολή. Βρισκόμαστε στη σελίδα 1042. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Και σήμερα θα διαβάσουμε, με τη χάρη του Κυρίου, από το 6 εδάφιο, επαναλαμβάνω, σελίδα 1042, πρώτο κεφάλαιο προς Κολοσσαείς επιστολή και εδάφιο 6. «Το οποίον ήλθε εις εσάς, καθώς και εις όλων των κόσμων, και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας οικούσατε και εγνωρίσατε την χάρη του Θεού εν αληθεία». Το 6 εδάφιο είναι βεβαίως σε συνέχεια των προηγούμενων. Και αυτό που λέγει ότι «το οποίον ήλθε εις εσάς» αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το αρχαίο κείμενο μάλιστα λέει «του παρόντος εις εμάς». Το Ευαγγέλιο που είναι παρόν ανάμεσά μας, το οποίον ήλθεν εις εσάς, λέει η μετάφραση Μβάμβα. Για να είναι παρόν, σημαίνει ότι πράγματι ήλθε. Και πώς ήλθε? Ποιος το έστειλε? Ο Χριστός. Ο Κύριος το έστειλε. Το Ευαγγέλιο ήλθε και είναι παρόν γιατί ο Χριστός το έστειλε. Και ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο θα πει «Το Ευαγγέλιον το είπε μου κηρυχθέν δεν είναι ανθρώπινον». Αυτό το οποίο διαβάζουμε σήμερα και κάθε φορά όταν το διαβάζουμε, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο, αλλά τι είναι? Είναι θεϊκό. Πολλοί άνθρωποι, ευφυείς, ικανοί, πολυδιαβασμένοι, φιλοσοφημένοι, είπαν πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Οι φιλόσοφοι είπαν ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Οι μύστες διαφόρων θρησκειών από Ανατολή έως Δύσεως είπαν και αυτοί ενδιαφέροντα πράγματα. Όλα αυτά όμως, όσο ενδιαφέροντα κι αν είναι, είναι ανθρώπινα. Αυτό το οποίο διαβάζουμε εμείς σήμερα δεν είναι ανθρώπινο. Και για να μπορέσεις να βοηθηθείς σε σχέση με αυτό το οποίο περνάς, αισθάνεσαι, που νιώθεις να σε πνίγει, να σε απογοητεύει, να σε αποθαρρύνει, να σε κάνει να υποφέρεις, δεν παλεύεται με τίποτα το ανθρώπινο, παρά μόνον με το Ευαγγέλιο που είναι θεϊκό. Τι βιώνεις, τι περνάς, τι σε αγχώνει, τι σε πνίγει, τι σε κάνει να απογοητεύεσαι, άλλες φορές να οργίζεσαι. Τι είναι αυτό? Ό,τι κι αν είναι, με ανθρώπινο τρόπο, με ανθρώπινα λόγια, με ανθρώπινα συγγράμματα, δεν παλεύετε, δεν αντιμετωπίζετε. Μόνο με το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζετε. Το Ευαγγέλιον, το είπε μου, δεν είναι ανθρώπινον. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπινες συμβουλές, ανθρώπινη καθοδήγηση, ανθρώπινη ανάλυση. Το Ευαγγέλιο, αυτό που δεν είναι ανθρώπινο, αυτό χρειάζεσαι. Οτιδήποτε ανθρώπινο πεις, σκεφτείς, μελετήσεις, δεν μπορεί να βοηθήσει. Το μοναδικό που μπορεί να βοηθήσει είναι το Ευαγγέλιο. Διότι αν και
αναφέρεται σε ανθρώπους, ανθρώπινο δεν είναι. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Αυτό το οποίο διαβάζουμε εδώ, τα Ιερά Γράμματα, τι είναι? Το Ευαγγέλιο του Χριστού, λέει ο Παύλος, είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Να το επαναλάβουμε, τι είναι το Ευαγγέλιο? Είναι δύναμις Θεού. Το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, για όσους το πιστεύουν, είναι δύναμις Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ανθρώπινο, είναι δύναμις Θεού. Έχεις ατονίσει? Χρειάζεσαι δύναμη από το Θεό. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο. Από εδώ θα την αντλήσεις τη δύναμη. Έχεις απογοητευτεί? Χρειάζεσαι κουράγιο, δηλαδή δύναμη, για να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και να το παλεύεις. Αυτή τη δύναμη και αυτό το κουράγιο δεν θα το λάβεις σε ατέρμονες συζητήσεις, σε κουβέντες, δεξιά, αριστερά, σε ανθρώπινες συμβουλές. Δύναμη χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι τη δύναμη του Θεού. Αυτήν θα την αντλήσεις μόνο μέσα από τα Ιερά Γράμματα. Μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο. Σε κάθε περίσταση της ζωής σου, είτε στην πτώση σου, δηλαδή απογοητευμένος, είτε στην ολιγοπιστία σου, δηλαδή απελπισμένος, χρειάζεσαι δύναμη Θεού. Αυτή θα την αντλήσεις μόνο από το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε τόσο στις γραφές αναφέρεται από την Παλαιά, ίσα με την Καινή Διαθήκη, ότι ο άνθρωπος που μελετά τα Ιερά Γράμματα ημέρα και νύχτα είναι δέντρο φυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, που σημαίνει ότι παίρνει δύναμη από αυτά που διαβάζει. Το Πνεύμα το Άγιο του χορηγεί δύναμη από αυτά που εκείνος μελετά, άντρας ή γυναίκα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κάθε μέρα να διαβάζουμε τα Ιερά Γράμματα λέξη προς λέξη, στίχον επί στίχον, για να πάρουμε από το Πνεύμα το Άγιο δύναμη. Το Πνεύμα το Άγιο θα αντλήσει από τα Ιερά Γράμματα και θα σου δώσει δύναμη να προχωρήσεις. Δύναμη στο νου για να καταλάβεις και στην καρδιά για να εκτελέσεις. Το υπεμού Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο. Οι λέξεις, σαν λέξεις καθώς είναι, είναι ανθρώπινες. Το περιεχόμενο των λέξεων, το μήνυμα των λέξεων δεν είναι ανθρώπινο. Ο εμπνευστής των λέξεων δεν είναι άνθρωπος. Αυτοί που τα έγραψαν είναι άνθρωποι. Εκείνος που το ανέπνευσε δεν είναι άνθρωπος, είναι το Πνεύμα το Άγιον. Κάθε φορά που τα μάτια σου τα στρέφεις με ελπίδα και εμπιστοσύνη στις γραφές, από τις γραφές θα πάρεις δύναμη, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα στη δώσει. Έρχεσαι σε επαφή με τα Ιερά Γράμματα και τα Ιερά Γράμματα σου δίνουν δύναμη ανάλογα με την περίσταση. Χρειάζεσαι δύναμη να ηρεμήσεις, θα σου δώσει δύναμη να ηρεμήσεις. Χρειάζεσαι δύναμη να πεις όχι, θα σου δώσει την δύναμη για να πεις όχι. Χρειάζεσαι δύναμη για να πεις αμήν και να εκτελέσεις, θα σου δώσει δύναμη για να πεις αμήν και να εκτελέσεις. Τη δύναμη που δεν έχεις εσύ και εγώ, θα την πάρεις από εδώ μέσα. Γιατί τι είπαμε ότι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι
το Ευαγγέλιον, λέει στο εξεδάφιο, το οποίον ήλθεν εις εσάς. Δηλαδή εσείς το λάβατε, το πιστέψατε και το βλέπετε να ενεργεί στη ζωή σας. Με ποιο τρόπο? Όπως θα διαβάσουμε τώρα. Το οποίον ήλθεν εις εσάς, αλλά όχι μόνον εις εσάς, όχι μόνον σε κάποιους, καθώς και εις όλον τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο, ενώ πρωτοακούστηκε στην Παλαιστίνη, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Που σημαίνει ότι αυτά που γεύτηκαν, που είδαν οι πρώτοι που τα άκουσαν, τα ίδια γεύτηκαν και εκείνοι στους οποίους μεταλαμπαδεύθηκε χρόνια αργότερα, ίσα με τις μέρες μας. Γι' αυτό λέει, το οποίον ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλων των κόσμων. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές? Υπάγεται εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις πάσαν την κτήσιν. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την θεοπνευστία του Ευαγγελίου, σημεία θα δοθούν εις τους πιστεύοντας. «Εν το ονόματι μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσιν λαλεί νέες γλώσσες, και αν θανάσιμον τυπίωσιν δεν θέλει βλάψει εις αυτούς». Το Ευαγγέλιο λοιπόν όπου κηρύχθηκε και όπου πιστεύθηκε, γιατί το Ευαγγέλιο κηρύτεται, ενεργεί όμως μόνον σε εκείνους που το πιστεύουν, δηλαδή μόνο σε αυτούς που ακουμπούν επάνω του. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο το οποίο ήλθε, αλλά και σε εσάς και σε όλον τον κόσμο, αυτό το Ευαγγέλιο, από τη στιγμή που πιστεύθηκε, ο Θεός αρχίζει εκεί και δηλώνει παρόν. Λέει σε άλλο σημείο ο Παύλος, το Ευαγγέλιο το οποίο εσείς ακούσατε και εις το οποίο πιστεύσαντες, ευαυτίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της κληρονομίας, της επαγγελίας. Εσφραγίστητε, ευαυτίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, εις κληρονομίαν του αποκτηθέντος λαού του. Εις κληρονομίαν και απολύτρωσιν του αποκτηθέντος λαού του. Πρώτα το ακούσατε. Αφού το ακούσατε, το πιστεύσατε. Και αφού πιστεύσατε, εκείνος συμμαρτύρησε ότι αυτό που πιστεύσατε δεν είναι μία θεωρία, μία φιλοσοφία, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Με ποιο τρόπο? Αφού ακούσατε και πιστεύσατε, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας. Από εκεί αποδεικνύεται ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό, ζωντανό, από τα σημεία τα οποία το ακολουθούν. Και το πρώτο σημείο ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό είναι η Πεντηκοστή. Ακούσατε, πιστέψατε και βαφτιστήκατε, σφραγιστήκατε στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο σας δόθηκε ως κληρονομιά για την απολύτρωση του αποκτηθέντος λαού του. Ο λαός του είναι αποκτημένος γιατί πίστευσε αφού άκουσε και σφραγίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Και από αυτό εμπειρικά αποδεικνύεται ότι είναι ο αποκτημένος λαός στον οποίο ο Θεός δηλώνει παρόν μέσω της Πεντηκοστής που αποδεικνύεται μέσω των ξένων γλωσσών και με αυτόν τον τρόπο τον διαβεβαιώνει ότι τον έχει αποκτήσει και θα πλησιάζει η ώρα που θα τον απολυτρώσει.
Πλησιάζει λοιπόν η ημέρα της απολύτρωσης του αποκτηθέντος λαού. Και από πού αποδεικνύεται αυτό, ότι ο λαός είναι αποκτημένος και ότι πλησιάζει η απολύτρωσή του? Από τις ενέργειες της εκδηλώσης της Πεντηκοστής. Κάθε φορά που μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο εκδηλώνεται, αδέρφια μου, είτε ως βάφτισης, πλήρωσης Πνεύματος Αγίου, διαξένων γλωσσών, είτε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προφητείες και τα υπόλοιπα, αυτό είναι απόδειξη ότι ζούμε έσχατες ημέρες, ότι δηλαδή επλησίασε η ημέρα της απολύτρωσής μας. Κάθε βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο, κάθε έκχυση Πνεύματος Αγίου, δεν είναι τίποτε άλλο. Κάθε χάρισμα Πνεύματος Αγίου που εκδηλώνεται, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι ο λαός εις τον οποίον εκδηλώνονται όλα αυτά, είναι λαός τον οποίον τον απέκτησε ο Κύριος και τον σφράγισε και μέλη να τον απολυτρώσει. Πλησιάζει η ώρα της απολύτρωσής μας. Όλα αυτά όμως ξεκινάνε με την ακρόαση του Ευαγγελίου, με την πίστη σε αυτό που ακούμε, όπου μετά έρχεται ο Κύριος και επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύσαμε και ακούσαμε με τη σφραγίδα, με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Λέει λοιπόν στο 6 εδάφιο για το Ευαγγέλιο. Είπαμε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια θεωρία ή ενδιαφέρουσα φιλοσοφία όπως πολλές άλλες. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο, είναι θεόσταλτο, κατεβαίνει από τον ουρανό και αποδεικνύεται ότι είναι θεόσταλτο από τα σημάδια τα οποία επακολουθούν στη γη. Με πρώτο σημάδι την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο λοιπόν ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλον τον κόσμο και καρποφορεί καθώς και εις εσάς. Τι σημαίνει καρποφορεί καθώς και εις εσάς? Σημαίνει ότι έχει ορατά αποτελέσματα, ολοφάνερα, σε εκείνους που το πιστεύουν και το εμπιστεύονται. Οι ζωές αλλάζουν. Έρχεται καρπός. Έρχεται δηλαδή αποτέλεσμα. Και βέβαια, το αποτέλεσμα, δηλαδή ο καρπός, είναι το αποτέλεσμα μίας σποράς την οποίαν κάποιοι την ακούνε και την πιστεύουν. Και εδώ είναι που θα θυμηθούμε την παραβολή του σπορέα. Γιατί εκεί είναι που αποδεικνύεται η καρποφορία και εκεί είναι που μας δεικνύεται πώς κάποιος καρποφορεί όταν ακούει. «Εξήλθε», λέει η Γραφή. Ο Χριστός μας το είπε. «Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει». Ο Σπύρον είναι αυτός που κηρύττει το λόγο. Ο σπόρος είναι ο λόγος. Και πέφτει παρά την οδόν. Έρχονται τα πετεινά, το αρπάζουν, αποτέλεσμα μηδέν. Δηλαδή, ακούει κάποιος τον λόγο, δεν εννοεί, ο νους του είναι αλλού στραμμένος, δεν μπαίνει τίποτα μέσα του, έρχονται τα πετεινά, έρχονται οι σκέψεις, τον παίρνουν το σπόρο, σαν να μην άκουσε τίποτε. Μετά, ο σπόρος πέφτει στα πετρώδη. Μετά, πέφτει στα αγκάθια. Τίποτα. Τα πετρώδη, ακούει κάποιος το λόγο, του αρέσει, λέει αμήν, αυτό είναι. Παρερμηνεύει όμως αυτό που ακούει, γιατί νομίζει ότι όλα θα του έρχονται όπως τα θέλουν. Η πραγματικότητα εξελίσσεται διαφορετικά και όταν έρθει θλίψη ή διωγμός, σκανδαλίζεται και ο λόγος δεν έχει μέσα του κανένα αποτέλεσμα. Όταν πέφτει στα αγκάθια, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα. Ο λόγος συμπνίγεται. Γιατί? Διότι ενώ ακούει τον λόγο, όλοι αυτοί που μιλάμε ακούνε τον λόγο. Αλλά καθώς ακούει τον λόγο, έχει στο νου του και άλλα πράγματα που φαίνεται ότι τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Και ποια είναι αυτά?
Ποια είναι αυτά που αν τελικά ενδιαφέρουν περισσότερο την ίδια στιγμή που ακούς το λόγο, τον λόγο τον συμπνίγουν και ενώ ο λόγος είναι παντοδύναμος, δεν με αλλάζει, δεν με αγγίζει και γίνεται άκαρπος. Η απάτη του πλούτου, να βγάλω λεφτά, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αυτά που προσφέρει ο κόσμος διοράσεως και ακοής, και οι μέρημνες του κόσμου τούτου. Ο νους μου στη δουλειά, στις υποχρεώσεις. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα αγκάθια που συμπνίγουν τον λόγο. Δηλαδή ο Θεός μου στέλνει σινιάλα, μου δίνει μηνύματα, αλλά επειδή ο νους μου είναι σε κάποιο από αυτά, ο λόγος συμπνίγεται και ενώ μου δόθηκε για να με αλλάξει, να με φωτίσει και να με ελευθερώσει, τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Έρχεται όμως και η στιγμή που αυτός ο λόγος, καθώς παίρνεται, εκτός από όλα αυτά που προαναφέραμε, πέφτει και σε γη καλή και αγαθή. Αυτή η γη, η καλή και αγαθή, είναι η γη η οποία ακούει τον λόγο, ο λόγος μπαίνει σε μια καλή και αγαθή καρδιά, είναι μια καρδιά δηλαδή που ενδιαφέρεται να αλλάξει και ακούει με ιδιαίτερη προσήλωση το λόγο και καρποφορεί εν υπομονή πολύ. Έρχεται η ακρόαση, μπαίνει στην καρδιά, δεν ενεργεί αμέσως, αλλά μπαίνει στην καρδιά. Εκείνος που τον ακούει τον λόγο αυτόν και μπαίνει σε μια καλή και αγαθή καρδιά λέει «Αμήν, αυτό είναι, θα περιμένω μέχρι ότου αυτό που ακούω και μπαίνει μέσα μου, θα περιμένω όσο χρειαστεί έως ότου ενεργήσει». Και ενεργεί. Ο καρπός λοιπόν της ακρόασης δεν έρχεται οπωσδήποτε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα έρχεται η παρηγοριά και η διαβεβαίωση του τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ λίγο, καθώς ακούω τον λόγο, πείθομαι σε αυτό το οποίο ο Κύριος μου λέει, ξέρω ότι αυτό που μου λέει θα το κάνει και περιμένω εν υπομονή μέχρι να γίνει. Και τότε μέσα στην υπομονή έρχεται ο καρπός. Δηλαδή ακούω. Περιμένω. Καρπός. Αλληλούια. Η καρποφορία λοιπόν του Ευαγγελίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα μίας σποράς αγιοπνευματικής, μίας προσεκτικής με όρεξη και διάθεση προσήλωσης και βεβαίως μίας διαρκούς και συνεχείους υπομονής όπου όλα αυτά φέρνουν τον καρπό. Θυμηθείτε ότι η Λυδία, σεβομένη των Θεών, ήκουε τον Παύλο να κηρύττει. Και ενώ τον ήκουε, ο Κύριος είδε την προσεκτική της προσήλωση και της άνοιξε την καρδιά, της άνοιξε τη διάνοια, εις το να προσέχει στα υπό του Παύλου λαλούμενα. Και εκεί, μέσα, άλλαξε η ζωή της. Έχουμε λοιπόν από τη μία την προσήλωση, δεν βαριέται να ακούει, ή όταν ακούει δεν ρεμβάζει, δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά, δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Είναι προσιλωμένος, προσιλωμένη σε αυτά τα οποία εκείνη την ώρα λέγονται. Μπαίνουν στην καρδιά. Λέει αμήν, αυτός είναι ο λόγος Θεού. Περιμένει, έρχεται ο καρπός. Έρχεται δηλαδή το αποτέλεσμα. Επανερχόμαστε. Το οποίον Ευαγγέλιον ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο. Και από πού το ξέρουμε, ακούσαμε, πιστέψαμε, σφραγιστήκαμε με το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει ο Θεός να ενεργεί μέσα μας και ανάμεσά μας. Και καρποφορεί καθώς και εις εσάς. Από πότε όμως, αφής ημέρας οικούσατε. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από την ακρόαση, από την ακοή. Η καρποφορία έρχεται μετά την ακοή. Ο άνθρωπος λοιπόν ακούει και ακούει
κατ' επανάληψη, η καρδιά του και ο νους του παρατίθενται οικειοθελώς στην ακρόαση του Θείου Κηρύγματος, στη σπορά του Λόγου του Θεού, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση. Αν η καρδιά μου και ο νους μου ακούει μεν τον Λόγο και τη σπορά για 40 λεπτά και μετά για 3-4 ώρες ακούει και 1000 άλλα πράγματα, είναι επόμενο οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων που ακούει ή βλέπει να συμπνίξουν τον Λόγο. Γι' αυτό μας είπε την παραβολή του σπορέα. Δεν μας την είπε για κανέναν άλλο λόγο, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που εμποδίζει τον Λόγο να πιάσει μέσα σου, να καρποφορήσει και να γίνει η επέμβαση, η ενέργεια του Θεού. Μας τα είπε με πολύ απλό τρόπο, συγκεκριμένα, παραστατικά, με παραδείγματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό έδωσε τις παραβολές, ώστε με έναν απλοϊκό τρόπο όλοι να καταλαβαίνουν, γραμματιζούμενοι και αγράμματοι, πού είναι το πρόβλημα και τι ο καθένας μας πρέπει να προσέξει, ώστε ο λόγος να έχει καρπό, αποτέλεσμα ορατό στη ζωή μας. Όχι να σπέρνεται και να συμπνίγεται. Η ακρόαση λοιπόν, η με προσήλωση και κατ' επανάληψη ακρόαση, σε συνδυασμό με την υπομονή, είναι που φέρνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπε ο Παύλος στους Γαλάτας. Και το λέει και σε εμάς σήμερα, ο Λόγος του Θεού. Γιατί εμείς τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πίστη, χρειαζόμαστε υπομονή και χρειαζόμαστε καρπό, δηλαδή αποτελέσματα. Να μην λέμε τίποτα δεν γίνεται μέσα μου, τίποτα δεν γίνεται στο μυαλό μου, τίποτα δεν γίνεται στην καρδιά μου, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μου. Γιατί να μην γίνεται τίποτα? Γιατί? Αν δεν γίνεται τίποτα, σημαίνει όχι ότι ο σπόρος δεν υπάρχει ή δεν είναι από το Θεό. Ο σπόρος σπέρνεται, είναι από το Θεό, αλλά υπάρχει πρόβλημα στη γη που πέφτει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άμα πέσει στο δρόμο, σε μέρος δηλαδή ακαλλιέργητο και απροπαρασκεύαστο, δεν γίνεται τίποτα. Αν πέσει στα πετρώδη, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Αν πέσει στα αγκάδια, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πέσει σε αγαθή γη. Γι' αυτό έχουμε τις προσευχές. Πριν το κήρυγμα, μετά το κήρυγμα. Πριν το κήρυγμα γιατί? Για να προετοιμαστεί ο αγρός να δεχτεί το σπόρο. Μετά το κήρυγμα πάλι γιατί? Έπεσε ο σπόρος να χωνευθεί στον αγρό και να αρχίσει να φυτρώνει, να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Γι' αυτό γίνονται όλα. Δεν γίνονται τυπικά. Υπάρχει ουσία. Είναι η φώτιση, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε πριν και μετά το κήρυγμα προσευχή. Πριν για να υποδεχθούμε τον Λόγο. Μετά για να χωνέψουμε τον Λόγο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Υπάρχει ουσία. Υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει κατεύθυνση και οδηγία. Επομένως, η ακρόαση, η κατεπανάληψη ακρόαση του Λόγου, με υπομονή φέρνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είπε ο Παύλος, πείτε μου σας παρακαλώ, ο ανόητοι Γαλάτες. Εξέργω νόμου ή εξακοής πίστεως? Ο Κύριος χορηγεί σε εσάς το Πνεύμα και ενεργεί σημεία ανάμεσά σας. Εξακοής πίστεως. Το Πνεύμα το Άγιον το λαμβάνετε εξακοής πίστεως. Λέει ο Παύλος, στο Ευαγγέλιο στο οποίο ελπίσατε, το οποίο ακούσατε, στο οποίο πιστεύσατε, και βαφτίστητε με το Πνεύμα το Άγιον που είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς σας. Ελπίζω, ακούω, πιστεύω, λαμβάνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει μία σειρά λοιπόν.
Γι' αυτό έχουμε συναθρήσεις. Γι' αυτό έχουμε συναθρήσεις τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα και μαζί με τις μελέτες 5 φορές την εβδομάδα και μακάρι να μας αξιώσει ο Κύριος να είναι κάθε μέρα η Εκκλησία ανοιχτή. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλουμε όλοι στη σύναξη, στη σύγκληση δηλαδή του σώματος του Κυρίου, όπου όλοι μας θα ακούσουμε τα λόγια του Θεού, τα οποία δίδονται με ένα σκοπό, να αυξηθεί η πίστη μας. Γιατί η πίστης είναι εξακοής, ιδέα ακοή, δια του ρήματος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, αδέρφια, πόσο δομημένα και ισορροπημένα είναι όλα δοσμένα στην Εκκλησία του Χριστού μέσω των γραφών. Υπάρχει μία πνευματική, υπάρχει μία αγιοπνευματική λογική σε όλα όσα είναι εδώ γραμμένα και σε όλα όσα κηρύττονται μέσα από τις γραφές και προσπαθούμε να κάνουμε. Τίποτα δεν γίνεται για λόγους, πώς να το πω, τυπικούς ή τελετουργικούς. Δεν έχουμε εμείς εδώ τυπικά και τελετουργίες. Βεβαίως έχουμε μία σειρά κάποιων πραγμάτων όπως αυτά εξελίσσονται και εκδηλώνονται. Αλλά δεν είναι ένα τυπικό με την έννοια της τελετουργίας. Είναι μία σειρά πραγμάτων που επαναλαμβάνεται μεν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εξυπηρετεί μία ουσιαστική αποστολή. Να υποδεχθούμε τον Λόγο του Θεού αφού προετοιμαστούμε. Προσευχή πριν το κήρυγμα. Το κήρυγμα που είναι η σπορά του Σπύροντος. Και κατόπιν πάλι προσευχή, ώστε να χωνέψουμε αυτό το οποίο ακούσαμε, δηλαδή τι σημαίνει να χωνέψουμε, να το ζήσουμε, να το εμπειρευθούμε. Στα γόνατα πριν το κήρυγμα ετοιμαζόμαστε για το κήρυγμα. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το μήνυμα. Στα γόνατα μετά το κήρυγμα καλούμαστε να εμπειρευθούμε αυτό το οποίο ακούσαμε, ώστε να πούμε ότι ναι, ο λόγος που ακούστηκε μου έγινε εμπειρία και να φύγω από εδώ έμπειρος, δηλαδή εν πείρα. Έμπειρος σημαίνει εν πείρα, δηλαδή με προσωπική εμπειρία. Όταν φεύγουμε από εδώ με προσωπική εμπειρία, φεύγουμε άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό και έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μας το έδωσε ώστε να φεύγουμε δια της εμπειρίας άλλοι άνθρωποι. Και με τη βεβαιότητα ότι αυτό το οποίο ακούμε και ζούμε δεν είναι ανθρώπινο. Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι είναι από το Θεό. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι, αδέρφια, το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας και αυτή είναι η αποστολή της. Γι' αυτό η Εκκλησία συγκαλείται και γι' αυτό τίποτα μα τίποτα δεν πρέπει ποτέ και για κανέναν λόγο να εμποδίσει τη σύναξη. Η σύναξη με οποιοδήποτε κόστος και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Το οποίο λοιπόν ήλθε εις εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο και καρποφορεί καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας ακούσατε. Και μετά λέει και εγνωρίσατε την χάρη του Θεού. Εγνωρίσατε την χάρη του Θεού. Δηλαδή την εμπειρευθήκατε. Γνώση σημαίνει προσωπική εμπειρία. Γνωρίσατε την χάρη του Θεού. Ήρθατε σε συνάντηση εμπειρικά μαζί της. Τι σημαίνει χάρις Θεού? Ενήργησε ο Κύριος για λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει χάρις του Θεού. Να δρά ο Θεός στη ζωή σας. Και τι κάνει ο Θεός όταν δρά στη ζωή μας? Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Το να γνωρίσει λοιπόν κάποιος την χάρη του Θεού στη ζωή του σημαίνει να αισθανθεί την παρουσία του Θεού πάνω του με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που μέχρι τώρα αδυνατούσε. Και ποια είναι η σειρά των πραγμάτων, την ξαναδιαβάζουμε. Ακούσατε, καρποφορεί λέει σε εσάς,
αφού ακούσατε και γνωρίσατε την χάρη του Θεού. Ο καρπός λοιπόν έρχεται αφού ο άνθρωπος ακούσει και γευθεί. Καρπός χωρίς να γευθώ δεν υπάρχει. Αλλά να γευθώ χωρίς να ακούσω δεν γίνεται. Γιατί για να γευθώ πρέπει να πιστεύσω. Και για να πιστεύσω πρέπει να ακούσω. Η σειρά λοιπόν των πραγμάτων είναι η εξής. Ακούω, πιστεύω, γεύομαι, καρποφορώ. Ακούω, μετά πιστεύω, μετά γεύομαι τη χάρη, γνωρίζω και μετά αφού γεύομαι τη χάρη, καρποφορώ. Γι' αυτό είπε ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, επιστολή, νομίζω, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό ότι καθώς παραλάβατε το Ευαγγέλιο, το οποίο ακούσατε από εμάς, δεχθήκατε αυτό, όχι ως λόγο ανθρώπων, αλλά ως λόγο Θεού, καθώς πραγματικά είναι, ο οποίος και ενεργεί μεταξύ ημών των πιστευσάντων. Ενεργεί μεταξύ ημών των πιστευσάντων. Ο λόγος παρεδόθη εις εσάς από εμάς. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι. Εσείς λοιπόν, μας λέει, που τον λάβατε από εμάς, που είμαστε άνθρωποι, δεν τον εκλάβατε ως λόγο ανθρώπων επειδή τον κήρυξαν άνθρωποι, αλλά το εκλάβατε ως λόγον Θεού μέσα από ανθρώπους. Και επειδή τον λάβατε έτσι, έτσι τον είδατε να ενεργεί ανάμεσά σας. Άνθρωποι κηρύττουν τον λόγο. Γιατί ο Θεός ευδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή ο Θεός ευδόκησε να μιλάει στους ανθρώπους μέσα από τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό δίνει χαρίσματα. Για να μιλάει στους ανθρώπους μέσα από τους ανθρώπους Του. Και από πού ξέρουμε ότι αυτά που λένε οι άνθρωποι Του είναι από Εκείνον? Διότι Εκείνος που ακούει για αναγέννηση και για μετάνοια, Εκείνος που ακούει για βάφτιση Πνεύματος Αγίου, μετανοεί, πιστεύει, εξητά, λαμβάνει αναγέννηση, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, αλλάζει η ζωή του. Εκείνος που ακούει ότι ο Κύριος θεραπεύει, εξητάει την θεραπεία και ο Θεός ενεργεί. Ακούει, πιστεύει, γεύεται, καρποφορεί. Να πούμε δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Παραλαβώντες λοιπόν τον Λόγο του Θεού, τον οποίον ακούσατε από εμάς, δεχθήκατε Αυτόν όχι ως Λόγο ανθρώπων. Δεν είπατε «άνθρωπος μιλάει, τι να μας πει κι αυτός». Αλλά τον δεχθήκατε ως Λόγο Θεού, καθώς πραγματικά είναι. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέρφια έχουμε την προσευχή πριν το κήρυγμα. Είναι και αυτός ένας λόγος. Και ήθελα να παρακαλέσω όλους μας, μικρούς και μεγάλους, σε αυτό το πράγμα που λέει η Γραφή, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, αν έρθω στην Εκκλησία και ακούσω τον Λόγο του Θεού, υπάρχει ο κίνδυνος ο Θεός να μου μιλήσει και εγώ να μην πάρω χαμπάρι. Τι θα πω? Δεν τρέφομαι. Δεν έχει χάρισμα. Όλο τα ίδια λέει. Μία από τα ίδια άκουσα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να μιλήσει. Γιατί δεν φέρνει τον τάδε, γιατί δεν φέρνει τον δίνα, γιατί δεν μιλάει ο αυτός, γιατί δεν μιλάει ο εκείνος. Ανθρώπινα πράγματα. Τι λείπει εκεί? Λείπει το αυτονόητο. Λείπει η προετοιμασία της καρδιάς. Η καρδιά έχει έρθει με τα θέλω της, με τα πρέπει της, με τα νομίζω της. Δεν έχει αγγίχθει.
Αν η καρδιά δεν αγγιχθεί, τότε θα απαιτήσει να της μιλήσει ο Θεός στο πλαίσιο που η καρδιά η ίδια ορίζει. Ο Θεός θα μιλήσει με τον δικό του τον τρόπο και η καρδιά που λειτουργεί με τη δική της λογική, επειδή είναι απροετοίμαστη, επειδή είναι άγευστη Πνεύμα του Αγίου, δεν θα πάρει μυρουδιά. Και τι έρχεται τώρα και μου λέει, δεν θα κοιτάς εσύ, Κώστα, ποιος κηρύττει. Σήμερα κηρύττει ο Κώστας, αύριο κηρύττει ο Δημήτρης, μεθαύριο ο Μιχάλης, μεθαύριο ο Μανώλης. Το θέμα δεν είναι ποιος θα κηρύττει, γιατί ο κάθε ένας έχει αυτό που έχει. Το θέμα είναι την ώρα που θα έρθει ο Σπύροντας να σπείρει, ο Σπύρον για να σπείρει. Δεν είναι αν αυτός που θα σπείρει, αν θα σπείρει λόγο, λόγο θα σπείρει. Τι θα σπείρει, Κοράνι. Την αλήθεια θα πει. Θα μου πεις, μα δεν είναι τόσο χαρισματικός όπως ένας άλλος. Δεν τίθεται θέμα όμως σπορέως. Τίθεται θέμα σπόρου. Ο σπορέας τον σπόρο του Κυρίου θα σπείρει. Θα δώσει ένα μήνυμα ότι υπάρχουν χαρίσματα και ποικιλία χαρισμάτων ουδής αμφιβάλλει. Ο σπόρος όμως είναι που κάνει τη δουλειά. Επομένως, αν ο σπόρος είναι που κάνει τη δουλειά, το πρόβλημα είναι ή αν ο σπόρος δεν είναι σπόρος, ή αν είναι σπόρος και δεν πιάνει, κάτι πρόβλημα υπάρχει με τη γη. Και επειδή συνήθως η γη έχει το πρόβλημα, δεν το έχει ο σπόρος. Αν ο σπορέας κηρύττει άλλο σπόρο, τότε έχει πρόβλημα και ο σπορέας. Αλλά αν δεχθούμε ότι ο σπορέας ρίχνει σωστό σπόρο, δηλαδή λέει σωστά πράγματα, τότε γιατί εγώ να έχω πρόβλημα με το σπορέα όταν ο σπόρος είναι εντάξει. Άρα, για να έχω τέτοιου είδους προτίμηση, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει με τη γη μου. Έτσι δεν είναι. Επομένως, το αν θα πιάσει ο σπόρος έχει να κάνει πρώτον με το αν ο σπόρος είναι αληθινός και πραγματικός, αυτό τίθεται στη διάκριση της Εκκλησίας, και εάν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, ώστε ο σπόρος να βρει γη αγαθή. Το θέμα είναι της γης λοιπόν. Εφόσον ο σπόρος είναι από τον Θεό, το θέμα είναι της γης. Γι' αυτό έχουμε την προσευχή. Στις 7 η ώρα ή την Κυριακή το πρωί στις 9.30. Γι' αυτό ακριβώς, αδέρφια, ώστε η γη να σκαφτεί από το Πνεύμα το Άγιο και να προετοιμαστεί, ώστε όταν θα έρθει ο σπορέας να ρίξει το σπόρο και να πιάσει αμέσως. Ο Κύριος να μας ευλογεί.